Στις κάλπες προσέρχονται την Τετάρτη οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να εκλέξουν το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΜΕ Ιωαννίνων αλλά και τους αντιπροσώπους για το συνέδριο της ΟΛΜΕ. Ο απερχόμενος πρόεδρος και εκ νέου υποψήφιος Στέφανος Μιχάλης κάλεσε όλους τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία και ευχαρίστησε παράλληλα όλους όσοι συνεργάστηκαν την προηγούμενη περίοδο. Όπως εξήγησε, οι εκπαιδευτικοί προσέρχονται με πολλά αιτήματα και κυρίαρχο την αναβάθμιση της μισθολογικής τους κατάστασης που παραμένει καθυλωμένη εδώ και χρόνια. Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι αλλαγές που προωθεί σε όλες τις βαθμίδες το Υπουργείο Παιδείας. Ο κ. Μιχάλης επανέλαβε ότι είναι σημαντικό να λαμβάνονται πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση εκπαιδευτικών θεμάτων, αλλά την ίδια στιγμή, όπως είπε, θα πρέπει να εξετάζονται όλα και ενδελεχώς, καθώς, για παράδειγμα, τι συμβαίνει με μια ανώνυμη καταγγελία στη νέα πλατφόρμα για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού, που μπορεί και να μην είναι αληθινή, αλλά να δημιουργήσει σωρία προβλημάτων σε εκπαιδευτικούς, χωρίς οι ίδιοι να μπορούν να αποδείξουν το αντίθετο. Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Τετάρτη από τις 8 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα στο 2ο Γενικό Ενιαίο Λύκειο. Την Τετάρτη 24 του μηνός συμπληρώνουμε 2 χρόνια από τότε που αναδείξαμε το παλιό απερχόμενο το ΔΣ και έτσι λοιπόν τώρα μπαίνουμε στη διαδικασία νέων εκλογών για την ανάδειξη της διετίας 24-26 νέο ΔΣ για την ΕΛΜΕ Ιωαννίνων. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που μας εμπιστευτήκαν την προηγούμενη φορά, καθώς επίσης και το αμέλη του ΔΣ, γιατί είχαμε μια άψογη συνεργασία τα 2 χρόνια. Αναδείξαμε όλα τα ζητήματα και τα θέματα, με τη βοήθεια και τη δικιά σας βέβαια, που απασχολούν τον κλάδο και εδώ στα Γιάννα και πανελλαδικά. Είναι ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με μια νέα κατάσταση και αυτό τουλάχιστον προσπαθήσαμε να δώσουμε λύσεις. Και νομίζω σε πολλές περιπτώσεις αναδείξαμε τα προβλήματα, δώσαμε και λύσεις και έτσι θα πορευτούμε και τώρα. Δεν κρυφθήκαμε πίσω από τις πολιτικές μας ταυτότητες. Ίσα-ίσα θεωρούμε λοιπόν ότι τα προβλήματα είναι κοινά και πρέπει όλοι από κοινού να τα λύνουμε και να τα αναδεικνύουμε. Αυτό κάναμε και εμείς και αυτό θα κάνουμε εφόσον ο κόσμος, ο κλάδος των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας μας εμπιστευτεί εκ νέου την διετία 2024-26. Πολλά τα προβλήματα πάντως που υπάρχουν στον κλάδο σας και πολύ μεγάλες αλλαγές φαίνεται να προωθεί η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και πολύ γρήγορα και με πολλές αντιρρήσεις, κύριε Μιχάλη, και από την εκπαιδευτική κοινότητα και από τη μαθητική, πρέπει να πούμε. Κοιτάξτε, αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Σίγουρα έπρεπε κάτι να γίνει. Το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια ο εκπαιδευτικός έχει απαξιωθεί γενικότερα είναι μια πραγματικότητα. Αλλά απλά αυτά που συνέβαιναν παλιότερα στα σχολεία, τώρα ξαφνικά βγαίνουν και συμβαίνουν και έξω στην κοινωνία. Δηλαδή, μιλάω τώρα για την παραβατικότητα και όλα αυτά που συμβαίνουν και διαβάζουμε καθημερινά και όπως και σήμερα ακόμα τα διάβασα. Τώρα λοιπόν ευαισθητοποιήθηκε η κοινωνία και πραγματικά βλέπει ότι υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει θέμα γενικότερα στην συμπεριφορά των νέων μεταξύ τους. Υπάρχει τεράστιο ζήτημα στη σχέση εκπαιδευτικού μαθητή, υπάρχει τεράστιο ζήτημα εκπαιδευτικού γονιού, κηδεμόνα. Όλα αυτά λοιπόν τα θέματα πρέπει και εμείς να τα αναδεικνύουμε. Και εγώ λέω πάντα συνέχεια ένα πράγμα. Όλους αυτούς θέλουμε δίπλα μας. Δεν μπορεί να είναι κανένας απέναντι στον άλλον, αν θέλουμε να δώσουμε τη λύση. Και πάνω απ' όλα βέβαια το Υπουργείο, το οποίο βέβαια εντάξει, προχώρησε σε μία δέσμη μέτρων. Δεν ξέρω κατά πόσο θα αποδώσουν. Σίγουρο όμως ότι έπρεπε κάτι να γίνει. Εγκυμονδύει κινδύνους βέβαια και αυτή η πλατφόρμα η οποία αρχίζει να λειτουργεί σε σχολεία, διότι μπορεί ενδεχομένως αυτή η πλατφόρμα να συνοδεύει κάποιον με μια ανώνυμη καταγγελία για πάρα πολλά χρόνια και να έχει επιπτώσει και στην επαγγελματική του καριέρα αργότερα. Γι' αυτό λοιπόν αυτά πρέπει να τα δούμε όλα. Θα τα ξανασυζητήσουμε σίγουρα και σε κεντρικό επίπεδο με την ΟΛΜΕ για να δούμε πώς θα πορευτούμε. Και αξιολόγηση. Φυσικά, ναι, φυσιολόγηση. Και πάνω απ' όλα και το μισθολογικό μας. Δηλαδή υπάρχει θέμα τεράστιο. Έτσι. Δηλαδή και το μισθολογικό είμαστε καθυλωμένοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όχι μόνο εμείς και όλος ο κόσμος στην πλειοψηφία του. Και με την ακρίβεια αυτή γίνεται ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Και η αξιολόγηση σίγουρα έχει να κάνει. Θα δούμε πώς θα πορευτεί. Και κάτι άλλο που θέλω να πω. Η ΕΛΜΕ Ιωαννίνων την Παρασκευή και το Σάββατο έχει τη θεατρική παράσταση στα Σφαγεία, στην αίθουσα Χατζή, από τις 9 το βράδυ. Οπότε καλούμε όποιον θέλει, η είσοδος είναι ούτως ή άλλως δωρεάν, να μας απολαύσει. Είναι μια κωμωδία της συναδέλφου Χάρης Μέγα, από εδώ από τα Γιάννα της Πρωτοβάθμιας, και σε συνοδοσία της Στέλλας Κατσαρού.